Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Ουκρανία αγωνίστηκε να πραγματοποιήσει μια αντεπίθεση που θα μπορούσε να τρυπήσει τι άμυνε που η Ρωσία είχε ξοδέψει μήνε χτίζοντα. Οι σύμμαχοι παρακολουθούσαν απογοητευμένοι, καθώ ο Ουκρανικό στρατό χρησιμοποιούσε εξελιγμένα όπλα από τη Δυτική Ευρώπη και τι Ηνωμένε Πολιτείε με φαινομενικά μικρό αποτέλεσμα. Αλλά αυτή την εβδομάδα, οι Ουκρανοί φάνηκε να δείχνουν σημάδια δυναμική προ τα εμπρό στην περιοχή Ζαπορίζια. Το χωριό Ραμποτίνο απελευθερώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Από τότε οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει προς τα κοντινά εδάφη των Νοβοπροκοπίβκα και Βερμπών. Η πρόσφατη πρόοδος δεν σημαίνει ότι η αντεπίθεση μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη. Στην πραγματικότητα είναι πολύ μακριά από αυτό. Ο στόχος της πρόσβασης στην Αζωφική θάλασσα είναι μακρινός και το Κρεμλίνο δεν είναι λιγότερο αποφασισμένο να διατηρήσει εδάφη από ότι το Κίεβο να το διεκδικήσει εκ νέου. Η Ουκρανία δήλωσε την Παρασκευή ότι τα στρατεύματά τη διέριξαν την πρώτη γραμμή άμυνα τη Ρωσία σε πολλά σημεία, αν και στη συνέχεια συνάντησαν ακόμη πιο οχυρωμένε ρωσικέ θέσει. Η αναπληρώτρια Υπουργό Άμυνα, Χάνα Μαλιάρ, είπε ότι τα στρατεύματα του Κιέβου, σε μια πολύ κροτή αντεπίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων, προχωρούν στην περιοχή Ζαπορίζια. Η Ουάσιγκτον είπε επίση την Παρασκευή ότι το Κίεβο είχε σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στον νότιο μέτωπο τι τελευταίε 72 ώρε υπάρχει επίθεση σε πολλές κατευθύνσεις και σε ορισμένες περιοχές. Και σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένες περιοχές, αυτή η πρώτη γραμμή διασπάστηκε, δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργό Άμυνα στην Ουκρανική τηλεόραση. Πρόσθεσε ωστόσο ότι τα στρατεύματα του Κιέβου που μάχονταν για να προχωρήσουν σε περιοχές με μεγάλη έκταση ναρκοπεδίων για σχεδόν τρεις μήνες, είχαν πλέον πέσει σε μεγάλα αμυντικά ρωσικά οχυρά. «Οι δυνάμεις μας πρέπει να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια για να προχωρήσουν», είπε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.